Πέμπτο λεπτό τη συνάντηση. Αυτό το φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιάννης Μακίδης. Κάνει μια παλιά προωθημένη για τον Δρακόπουλο. Δρακόπουλο κάνει το κοντρόλ. Δοκάρι μπαλά. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την Λάρισα. Μόλις το πέμπτο λεπτό τη συνάντηση. Ύστερα από αυτό το φάουλ που εκτέλεσε ο Γιάννης Μακίδης προωθημένο για τον Δρακόπουλο. Δρακόπουλο έκανε το κοντρόλ με το στήθος. Έκανε αμέσως και το σουτ. Την μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Καλούδη και στη συνέχεια διώχθηκε μακριά από τους συμπαίκτες του. Ο Ζιάκας έχει την μπάλα, κάνει ένα δυνατό σουτ και είναι το γκολ. Είναι το γκολ, ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος δεν κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα του. Ο Τελίδης φεύγει από τον Μπαξεβάνη, κάνει την σέντρα. Εκεί όμως δεν βρίσκεται κανείς, μόνο ο Γουάνκα αρκετά μακριά. Ετοιμάζεται, κάνει τη σέντρα ο Γουάνκα. Την μπάλα φτάνει τον Τασίλβα. Τασίλβα το σουτ, πολύ ωραίο στο δοκάρι. Ξανά σουτ δεύτερο από τον Γούση και είναι το 2-0. Ύστερα από αυτό το σουτ του Ντασίλβα, το οποίο βρήκε τον κάθε ειδοκό του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Συν επαναφορά και μόνος του ο Γούσης από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-0 για τον Παναργιακό στο 38ο λεπτό της συνάντησης. Γιάννης Αγμακίδης ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις. Ο Καλούδης δεν μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα. Προσπαθεί ο Δρακόπουλος να προλάβει, αλλά με δεύτερη προσπάθεια ο Καλούδης μπλοκάρει την μπαλά. Γιάννης Αγμακίδης, σέντρα. Ξάνθης προσπαθεί την κεφαλιά. Μπαξεβάνης κάνει το σουτ. Μπαξεβάνης ήταν πολύ καλό το σουτ. Μπαξεβάνης στο 3ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στο 48ο λεπτό. Αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το κάθετο δεκάρι του Καλούδη. Ενώ στην επίθεση βρίσκεται ο Άργος. Ένα σουτ και είναι το 3-0 για το Άργος. Ένα σουτ από τον Κατεμή, τον οποίο μάρκαρε ο Μάρτζετς. Ο Μάρτζετς δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Ο Κατεμής έκανε ένα ψιλοκρεμαστό σουτ. Ο Παπαγιανόπουλος έμεινε στήλη άλατος και η μπάλα πέρασε από πάνω του, κατέληξε στα δίχτυα του. Έγινε το 3-0 για τον Παναργιακό στο 12ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ξάνθης μια παλιά για τον Προβίδα. Ο Προβίδας ο οποίος μπαίνει μόνο στη μεγάλη περιοχή, ετοιμάζεται για τον πλασέ, περνάει τον τερματοφύλακα, κάνει τον πλασέ και η μπάλα δεν είναι γκολ. Γιατί το έκανε την προβολή ο Γιαννίδης και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Μία που έμεινε. Ο Ντάσιλβα είναι απευθείας στη μαφάουλ. Στο δοκάρι το κάθετο του Παπαγιανόπουλου και στη συνέχεια ο Χρυσοστομίδης διώχνει σε κόρνερ. Ο Χρυσοστομίδης προσπαθεί να βρει κάποια μαρκάρι στο συμπέκτη του για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βρίσκει τον Δρακόπουλο. Ο Δρακόπουλος κάνει κοντρόλ. Δίνει στον Ξάνθη. Δρακόπουλος και πάλι. Δρακόπουλος κάνει το σουτ. Πολύ ωραίο το σουτ, αλλά η μπάλα περνάει πλάγι out δίπλα από τα δοκάρια του Καλούδη. Καραμάνος. Μια μπροστινή παλιά για τον Κατεμή που βγαίνει από πίσω. Περνάει η μπάλα και από τον Παπαγιανόπουλο και είναι το 4-0. Ο Παπαγιανόπουλος έκανε ένα ολέθριο λάθος. Έκανε την έξοδο, δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα. Άφησε την μπάλα να περάσει ο Κατεμής. Πέρασε και από τον Παπαγιανόπουλο και στη συνέχεια το πλασέ ήταν εύκολο. Το 4-0 στο 23ο λεπτό της συνάντησης. Παίρνει διαστάσεις τριάμβου αυτή η νίκη για το Άργος. Αβραμούλης κέρδισε την μπάλα. Μάρζετς. Ο Μάρζετς κάνει μια σέντρα και είναι ο Δρακόπουλος. Ο Δρακόπουλος κάνει την κεφαλιά και είναι. Η μπάλα περνάει δίπλα από τα δοκάρια του Καλούδη. Ακόμη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα. Στο 86ο λεπτό της συνάντησης. Πίσω η μπάλα για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης με τη μία για τον Προβίδα. Ο Προβίδας περνάει τον τερματοφύλακα Καλούδη. Προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα, αλλά ο Καλούδης τελικά είναι αυτός που διώχνει την μπάλα σε ακόμη ένα κόρνερ για την ομάδα της Λάρισα.